πω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα, στην ομάδα του φίλου του Χαρόπουλου. Ήταν η πιο άρτια ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα. Εμείς είχαμε διακοιμάσει την απόδοσή μας. Όμως με αυτή την ομάδα κάπως μας προκαλούσε να παίξουμε κι εμείς καλύτερα. Σήμερα ήρθαν οι πιο έτοιμοι από εμάς. Είχαμε βέβαια την απουσία του Πιλίρου που ήταν πολύ σημαντική για μας. Τελικώς μπορέσαμε και ανατρέψαμε με κάποιες αλλαγές, κάποιες έτσι, αν θέλεις, ενέσεις που κάναμε στην ομάδα και μπορέσαμε. Ήταν πάρα πολύ δυνατή στο μπλοκ, ματσάκισαν το μπλοκ και καταφέραμε σιγά σιγά κάτω από το σέντρο να μπορέσουμε να βγάλουν άμυνες οι οποίες θα μας δώσουν κόντρα τέλης. Και πάλι θα πω το εξής, σε αυτές τις κατηγορίες είναι κρίμα ομάδες από τους αμπελόκηπους, σαν την Οδυσσέα, σαν την Αγία Παρασκευή, να βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Κάπου πρέπει να αλλάξει. Δεν το λέω με την έννοια του ότι εμείς έχουμε ανέβει και το λέω έτσι συμπονετικά. Όχι, είναι η αλήθεια. Οι άλλοι, η Ομοσπονδία που είναι από εκεί, τέλος πάντων με κάποιο τρόπο πρέπει να παίζουμε παράς μεταξύ μας. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και συγχαρητήρια. Όχι, να είστε καλά. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, προπονητής της ομάδας του συγχαρητήρια στον Παγκράτη, γιατί όντως ήταν η καλύτερη ομάδα από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε το πρωτάθλημα ως τώρα, έτσι. Στη δεύτερη φάση έκανε μόνο μια ήττα από την Αγία Παρασκευή και νομίζω ότι δίκαια του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την άνοιξη των παδίων μας μέσα από τον Παράζ. Οπότε πολλά συγχαρητήρια στον Παγκράτη και στον Δούο του Σάβα. Από την άλλη, τα συναισθήματά μου είναι χαράς, γιατί όντως κυπελούχοι φέτος στην ΕΣΠΑ, δεύτερη θέση πέρυσι μεγαλύτερη, μια θέση περισσότερα από πέρυσι που τερματίσαμε τρίτη. Είναι πολύ περήφανος για τους τέτοιους που έχουν κάνει, έτσι, και με τα δεδομένα της, του συλλόγου. Τώρα, στο σημερινό παιχνίδι, σίγουρα στα τίποτα στην κυριαρχήσαμε, παίζοντας καλά και ουσιαστικά μην κάνουμε πολλά λάθη. Νομίζω ότι το όλο κρίθηκε στο 4ο σετ, όπως το 20-17 εμείς υποπέσαμε σε ατομικά λάθη και με χαλασμένη υποδοχή δεν μπορούσαμε να δώσουμε, να βρούμε λύσεις. Η δεύτερη επίθεση του Παγκρατίου ήταν πολύ σωστή, πολύ σωστά τοποθετημένη, οπότε ουσιαστικά και εκεί κρίθηκε και ο αγώνας. Ένας από το σετ δεν είχαμε συναισθηματικές άλλες, ας το πούμε, από θέματα συναισθηματικά, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη συνεχόμενη επίθεση του Παγκρατίου. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση τη δεύτερη θέση και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό πάσα σε όλους. Δεν καταφέραμε την νίκη σήμερα, παρότι βρίσκεται στο σκορ και για την δεύτερη στην πρωτάθλημα τη Β' Εθνική. Είχατε κατακτήσει και σε σεζόν το κύπελο. Θέλω να μου πείτε τα συναισθήματά σου και το τρίτο και το συγχαρητήρια στο Παγκράτη πρώτα απ' όλα. Έπεσε πολύ καλά το ξύπνο του Γιάννη μέχρι στην Α2. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Πήραμε το κύπελο. Σήμερα δείξαμε μια καλή εικόνα, την οποία έχουμε δείξει με αρκετό καιρό, θεωρώ. Είμαστε με μια θετική πορεία. Οπότε είμαι χαρούμενος. Η χρονιά νομίζω είναι πετυχημένη για το σύλλογο πρώτα απ' όλα και για ατομικά για όλους τους παίκτες. Είχαμε μερικούς τραυματισμούς που μας κράτησαν λίγο πίσω, αλλά νομίζω είναι μια επιτυχημένη. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ. Σας έχουμε τον Θωμά Νικολάου, τον διαγώνιο από την ομάδα του Παγκρατίου. Αρχικά συγχαρητήρια για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και συνάντηση στην Α2. Θέλω να μου πεις που βγήκατε από τα αθλητές τα συναισθήματά σου και πώς πιστεύεις ότι πήγε ολόκληρη η χρονιά. Τέλεια. Είχαμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά την χρονιά. Αυτό φαίνεται κιόλας που είχαμε την ομάδα του Παγκρατίου. Είχαμε κερδίσει 2-0 στις νίκες. Ζητάγαμε μία νίκη για να τελειώσει το πρωτάθλημα, το οποίο και επιτεύχθηκε. Μπήκαμε λίγο αγχωμένα νομίζω, γι' αυτό χάσαμε και τα δύο πρώτα σετ. Ωστόσο μετά ανεβάσαμε την απόδοσή μας. Έχουμε και αυτά τι να κάνουμε. Ωστόσο μετά ανεβάσαμε την απόδοσή μας.
μισό γιατί έρχονται και σπαθιά. Ναι. Και τελικά καταφέραμε να ανατρέψουμε το σκορ. Εντάξει, από 2-0 και γυρνάνε όλα τα παιχνίδια, το παλέψαμε και κερδίσαμε. Πού αφιερώνεις αυτό το βραβείο? Εννοείται στον πρωτό του παπά και στην Αγγελόπουλο, που από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα σε όλη την ομάδα. Νομίζω και αυτοί οι δύο έχουν συμβάλει τα μέγιστα.